Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοντά μας η Κατερίνα Νινιού και η Σύση. Ματιά στην επικαιρότητα. Με μια βραδιά μνήμης χθες, έντονα φορτισμένη. Ομολογουμένως ήταν κάτι το οποίο και ο κόσμος καταλαβαίνει. Στη μνήμη του Πάνου Νάτζη, λοιπόν, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα. Πριν 12 μέρες και χθες οι συνάδελφοί του δώσανε μια παράσταση στη μνήμη του Πάνου Νάτζη. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο ρεπορτάζ. Γιατί βρεθήκαμε εκεί, ήταν διάφοροι ηθοποιοί που ήρθαν να τον τιμήσουν, αλλά και δεν ξέραμε τι να τους ρωτήσουμε, τι να μας πούνε. Ένα πολύ νέο παιδί. Άβολο, πολύ. Πολύ άβολο, ναι. Να πούμε ότι μιλήσανε, δώσανε, είπανε κάποια πράγματα όσοι βρεθήκαν εκεί, αλλά και οι συνάδελφοί του μιλήσανε. Θα σου πω, Ιωάννα, ότι βρεθήκανε στη σκηνή και ήταν όλοι καθόντουσαν στις καρέκλες και είπανε ο καθένας κάποια λόγια για τον Πάνο. Ήταν ωραίο γιατί φορούσαν όλοι κάλτσες πολύχρωμες, γιατί ήταν κάτι που αγαπούσε. Που αγαπούσε πολύ. Ένα χαρακτηριστικό του. Ναι, και ο καθένας είπε τα δικά του λόγια. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, πάρα πολύ συγκινημένος και αυτός, είπε ότι είναι ένα σπάνιο παιδί ο Πάνος. Γεμάτος ορμή για τη ζωή ήτανε. Ένας απίστευτος τύπος. Είπε ότι πιστεύω ότι είναι κάπου εδώ ανάμεσά μας. Η Αλεξάνδρα ήταν και αυτή που ήταν και στο πάρτι γενεθλίων της ο Πάνος. Είπε ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που έβαλε... ξαναγύρισε στο σπίτι, γιατί είχε ξεχάσει το κινητό του και είδα, λέει, τα μάτια του μέσα από το κράνος, φορούσε το κράνος του και είδα τα μάτια του, θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή. Και παίζαμε και μία σκηνή που γινόταν ένα blackout και εξαφανιζόμασταν. Και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα ήταν η τελευταία σκηνή και το τελευταίο αυτό το blackout που θα ήταν για πάντα. Και μάλιστα στην ημέρα των γενεθλίων της. Δηλαδή είναι ένα φοβερό σκηνικό. Μίλησε η Κατιάνα Μπαλανίκα, η οποία είπε και αυτή, ήταν σαν να χάνω εγώ ένα παιδί. Ερχόταν, λέει, ο Πάνος συνέχεια και μου έλεγε ότι εγώ είμαι εδώ, αλλά θα ήθελα να είμαι κάπου αλλού. Πάντα της έλεγε αυτό, δεν της έλεγε τα προσωπικά του, αλλά της έλεγε αυτό το πράγμα. Και λέει, ελπίζω τώρα να είναι κάπου αλλού, σίγουρα είναι κάπου αλλού. Ναι. Μπορεί όμως, λέει, να είναι και εδώ ανάμεσά μας και να γελάει με όλο αυτό που γίνεται. Μίλησαν επίσης ο αντικαταστάτης του Πάνου, ο οποίος... Και καλός του φίλος, ε. Πάρα πολύ καλός του φίλος, ο κολλητός του, ο οποίος είχε μια ιστορία γιατί γνωρίστηκαν κάπως έτσι. Με αντικατάσταση. Με αντικατάσταση. Είχε πάει ο Πάνος Νάτσης να αντικαταστήσει ένα ρόλο που έπαιζε τότε ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Είχα έρθει σε επικοινωνία με τον Ευθύμη Γεωργόπουλο λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Πάνου Νάτση, ο οποίος ήταν συντετριμμένος και δεν ήθελε να μιλήσει. Ο ίδιος ο Πάνος Νάτσης είχε πει στον Ευθύμη να μάθει το ρόλο, ούτως ώστε αν χρειαστεί αντικατάσταση λόγω COVID, να τον αντικαταστήσει ένας καλός του φίλος. Όπως είχε αντικαταστήσει και τον Γιάννη τον Κουκουράκη, σωστά. Ναι, ο Πάνος Νάτσης. Ωραία, που ήταν στην ίδια παράσταση. Δηλαδή, αρχές του μήνα κιόλας είχε ανεβάσει ο Γιάννης ο Κουκουράκης και ο Ευθύμης Γεωργόπουλος στο ένα post στο Instagram, όπου ουσιαστικά είχε αντικαταστήσει και εκείνη τη φορά. Δηλαδή, ήταν, να το πω, γνώριμος της παράστασης. Βέβαια, με τον Πάνο Νάτση ήταν και πολύ καλή φίλη. Η δυσκολία του Ευθύμη Γεωργόπουλου τώρα είναι να φέρει εις πέρας ένα χρέος ηθικό, γιατί ο ίδιος ο Πάνος του είπε, μάθε το ρόλο. Και γι' αυτό μπόρεσε και τον αντικατέστησε τόσο γρήγορα. Επίσης, μάλιστα, τελειώνοντας η... Στην παράσταση που τον τράβηξε η Κατιάνα Μπαλανίκα. Παράσταση τον πήρε η Κατιάνα Μπαλανίκα και κάναν την τελευταία υπόκληση. Λόγω του COVID, πόσοι ηθοποιοί είναι αυτοί που λένε σε φίλους τους ότι ξέρεις τι, άμα μου τύχει κάτι... Βοήθησέ με να μην εκθέσω... Βοήθησέ με να μην κρεμάσω. Κρεμάσω, βέβαια, την παράσταση. Αυτό είναι και ανατριχιαστικό ταυτόχρονα. Ξέρεις, και είναι πολύ δύσκολη παράσταση, γιατί είναι μια παράσταση που είναι πολύ κωμική παράσταση. Και αναγκαστήκαν οι άνθρωποι να παίξουν αυτό το. Επίσης ήταν και ο Γιάννης Κοκουράκης που είπε και η Μάρτζη ότι τον είχε αντικαταστήσει. Είπε ότι νιώθω ότι είμαστε σαν μια τούρτα που έχει φύγει το από πάνω. Είμαστε σαν ένα παζλ που δεν έχουν φύγει. Δεν έφυγε ένα κομμάτι, φύγανε τέσσερα κομμάτια. Και πάντα κάναμε, λέει, πλάκα μεταξύ μας. Είχε μια ιδιαίτερη ιδιότητα να κάνει το κάθε λυπηρό γεγονός ή μια δύσκολη στιγμή να τη μετατρέψει σε αστείο ο Πάνος Νάτσης. Επίσης αισιόδοξος. Ήταν και αυτό, αποτυπώνεται από τον τρόπο με τον οποίο και μίλησαν και θα δούμε, έτσι θα πάρουμε μια γεύση από τη χθεσινή βραδιά. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα, πάμε να πάρουμε και μια σχετική εικόνα. Πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο για μένα, φαντάζομαι για όλους. Ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους που δεν μπορούν να έρθουν. Και εγώ ήρθα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι πρεμιέρα, δεν είναι παράσταση, δεν γιορτάζουν. Είναι μέρα πένθους, βαρύτατου πένθους, για όλο το θεατρικό κόσμο. Και θα μου πείτε,
γιατί καβαλάνε μηχανές. Για πείτε σε ένα 30χρονο παιδί που είναι ηθοποιός, που ξέρω πολύ καλά τον αγώνα που είχε κάνει. Ξέρω πολύ καλά τα μπαρ και τις καφετέρειες που είχε δουλέψει για να βγάζει, πηγαίνοντας σε 2, 3 και 4 δουλειές. Γιατί οι ηθοποιοί, οι νέοι ειδικά ηθοποιοί, πληρώνονται το μήνα 100 ευρώ μεικτά. Μερικά παιδιά, τι να σας πω. Είμαστε και συγκινημένοι και συντετριμμένοι. Πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η βραδιά σήμερα. Πώς θα παρακολουθήσουμε μια παράσταση που λείπει αυτό το τόσο αγαπητό παιδί σε εμάς. Νιώθω αμηχανία. Τι να σας πω που θα το δω σήμερα χωρίς τον Παναγιώτη. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Να παιχτεί τώρα μια παράσταση όπου ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές δεν είναι πια στη ζωή. Και ένα παιδί που ήταν μέσα στη χαρά. Είχαμε δουλέψει μαζί. Νομίζω και ποιος δεν τον γνώριζε, γιατί ήταν ένα παιδί πάρα πολύ καλό, ταπεινό, ευγενικό, σεβαστικό, ταλαντούχο, με ορμή για ζωή. Ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί. Τι να πω ρε παιδιά, όσοι τον ξέρουν, εντάξει. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, η αλήθεια είναι απίστευτο το ότι έχει φύγει ο Πάνος από τη ζωή μας. Θυμάμαι ένα παιδί μόνο με χαμόγελο, μόνο να είναι αισιόδοξος, να κάνουμε πλάκα στα γυρίσματα και γενικά ένα παιδί το οποίο μόνο ήταν μόνο χαρά, ήταν η χαρά της ζωής, πραγματικά ο Πάνος. Ο Πάνος ήταν ένα σπουδαίο πλάσμα και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, τελειώσαμε μαζί το θέατρο τέχνης. Ο Πάνος είναι παντού, το γνώρισα όταν ήταν εκείνος 18,5 και εγώ 23,5. Είναι παντού. Μας συνέδεσε όλο αυτό το όνειρο για αυτή τη δικαίωση του θεάτρου και πορευτήκαμε μαζί κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Αυτό. Και τώρα το χέρι μου είναι άδειο. Και τώρα το χέρι μου είναι άδειο. Καθηλωτικά τα λόγια όλων όσων ακούσαμε, αλλά ιδίως της Λουκίας Πιστιόλα, νομίζω ο τρόπος και όλα αυτά τα οποία είχε και ήθελε να πει ήταν... Ήταν πολύ συγκινητική, γιατί είπε ουσιαστικά αυτό το οποίο το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, για το τι ήρωες είναι οι ηθοποιοί, γιατί η δουλειά του ηθοποιού είναι δυσκολίες. Και λίγο γέλα παλιάτσο που λέμε. Το γνωστό The Show Must Go On, περνάνε δυσκολίες, ακριβώς όπως περιέγραφε πριν και η Κατερίνα Νινιού, να είναι τόσο συγκινητική η χθεσινή βραδιά και να καλούνται να παίξουν μια κομμωδία ξεκαρδιστική. Γιατί από σήμερα ξεκινάνε στο θέατρο Ήδη εκ νέου οι παραστάσεις, οπότε και για τον κόσμο ο οποίος θέλει να το παρακολουθήσει, νομίζω ότι αυτή τη φορά έχει ένα άλλο πιο φορτισμένο πρόσημο η παράσταση. Έτσι.